Καλησπέρα, καλημέρα παιδιά, τι ώρα βλέπετε το βίντεο. Άλλο ένα βλογκάκι. Νέκτρα εδώ. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μία βόλτα πάλι στην πόλη. Σκέφτηκα, επειδή είμαι κοντά στις λίμνες, δεν είχα σκοπό για vlog, αλλά επειδή είμαι κοντά στις λίμνες, πάμε να τις δούμε. Καταρχήν, από εδώ, το food market, έχουμε ξαναπάει σε ένα παλαιότερο βλογκάκι. Εδώ είναι το food market του Νόποτ. Εδώ πιο πίσω είναι που δουλεύω. Εδώ είμαι σχετικά κεντρικά. Πίσω μου είναι η στάση του τρένου όπου έρχομαι. Και αριστερά από τη στάση είναι οι λίμνες που θα πάω να δούμε, παιδιά. Είναι πραγματικά υπέροχες. Υπέροχες. Για πάμε στις λίμνες. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Είναι πραγματικά υπέροχα. Δεν ξέρω αν εκεί πέρα το μονοπατάκι πηγαίνει κάπου. Θα πήγαινα από εκεί από το μονοπάτι. Εδώ τα κουρίτσια. Α, οι παπιούλες. Κάτσε να βγάλω τις παπιούλες. Τρώτε ρε τα χορτά. Καλά δεν είναι μαλακή να τρώτε τον καζόνα, παιδιά. Αλλά εσείς ξέρετε πώς σας φαίνεται. Θέλω να ακούσω σχόλια, παιδιά, θέλω να ακούσω σχόλια. Φανταστικά, πραγματικά. Εδώ πέρα τα Σαββατοκύριακα γεμίζει κόσμο που αράζει. Ξαπλώνει εδώ πέρα, ξέρω, στα χόρτα και τσιλάρει. Καλά, εδώ δεν ξέρω τι είναι, μαζεύουν τα φύλλα εδώ, δεν είναι ωραίο σημείο. Αλλά γενικώς υπέροχα, τα κορίτσια εκεί κάθονται στην άκρη. Λοιπόν, ελπίζω με το άρθρο 13 να μην μου κλείσουν το βίντεο, γιατί άμα δείχνεις λέει πλέον πρόσωπα που δεν έχεις τα πνευματικά δικαιώματα. Καλά, βέβαια δεν είναι διάσημοι αυτοί που βγάζω τώρα, είναι κοινός κόσμος. Αλλά και καλά ότι έχουν μπει χωρίς την αδειοδότησή μου και ότι μπορεί να φύγουν για αυτόν τον λόγο. Να ζευγίσεις το βίντεο. Εδώ πέρα είναι βοτανικό πάρκο, παιδιά. Βοτανικό πάρκο και βέβαια γεμάτο αρχαία ελληνικά. Βέβαια εδώ πέρα η Αθηνά είναι, λέει, και ο Μύρονας. Θεία Αθηνά, κάτσε το βγάλουμε για από κοντά να δείτε. Και είναι όλο το πάρκο έτσι γεμάτο τέτοια. Δεν πρέπει να ρωτήσω τους μικρούς άμα παίζουν Fortnite, θα μου λέγανε σίγουρα ναι. Και μέσα λοιπόν στο πάρκο με τις λίμνες που έχει και το γεφυράκι από εκεί και τα. Και είναι και ωραία αμφισμένα. Ελπίζω να κάθεστε, να αράζετε σε ένα καναπή στο κρεβάτι σας τώρα και να παρακολουθείτε το βίντεο, να το απολαμβάνετε. Εδώ αράζει ο κόσμος. Και εδώ είναι βοτανικό μουσείο, το οποίο δεν ξέρω αν μπορώ να μπω έτσι τώρα. Νομίζω ότι κάτι πληρώνεις και τώρα έτσι κι είναι κλειστό. Αλλά τώρα εντάξει, μιλάμε, βλέπετε πόσο υπέροχα είναι. Εδώ καφετεριούλα μικρή. Στη μέση ένα τεχνητό λιμνάκι. Ticket sale for... από εκεί, ticket... Πείτε να μπούμε σε αυτή, θα σκάσω. Ας τον παίρνουμε άλλη φορά. Έχει και δύο Ελληνίδες εδώ πέρα, άκουγα που μιλούσαν πριν στο τηλέφωνο. Τι ρε,
Oh man. Δεν το πιστεύω, ρε. Δεν το πιστεύω. Θα μου βγάλουν το βίντεο επειδή βγάζω παιδάκι. Hey, do you play Fortnite? Yeah. Yeah? Good. Ο Δανός σιγά που δεν θα έπαιρε. Κάτσε να μην βάζω πολλά παιδάκια μες στο βίντεο και μου πούνε και τίποτα κανένας. Και το βρει τυχαία κανένας πατέρας του να μπει καμιά μέρα να δει το γιο του μέσα και να πει. Οπ, τι είδος παπιές είναι αυτή. Δείτε τώρα εδώ, ομορφιά. Και θα σας δείξω και τα γάλματα που υπάρχουν. Θα σας δείξω και τα γάλματα, γιατί έχουν ενδιαφέρον, ότι είναι όλα... ελληνικά. Based on the 12th. Είναι αυτό το μικρό λιμνάκι. Λέω να ακολουθώ και προσπαθώ λίγο να σας εξηγήσω και τι είναι το κάθε πράγμα. Εδώ πέρα γράφει τι είναι το κάθε φυτό, που τώρα δεν έχουν βγει βέβαια ακόμα. Εδώ πιο μετά, παιδιά, γίνεται χαμός από φυτά. Τώρα μπαίνει η άνοιξη εδώ. Τι άγαλμα είναι αυτό, να δούμε. Όμπο εκεί βασικά. Όμπο εκεί, γιατί ήταν καλά όλοι. Έτσι το σημερινό βίντεο θα είναι πάλι πασπαρτού τα πάντα όλα. Έχω φάει 2 κρασανάκια και πεινάω αρκετά, σε λίγο θα πάω να μασίσω τίποτα. Γιατί αλλιώς θα με δείτε νεκρό στο vlog. Από εδώ πέρα έχει διέξοδο. Έχει υπέροχο καιρό σήμερα. Σε σχέση βέβαια με τις υπόλοιπες μέρες που είχε 13 και 14 βαθμούς, σήμερα έχει 7. Αλλά τώρα εδώ που είμαι έχω σκάσει, ειλικρινά. Έχω σκάσει. Οπότε ξέρετε, τα vlog όλα τα κάνω από το κινητό, το οποίο είναι το Xiaomi, το Note, το 5, δεν είμαι σίγουρος. Τα μπερδεύω αυτά, ρε. Το 5 πάντως. Δεν το πιστεύω. Πάμε να βγούμε έτσι από εδώ. Να πάρω το όχημα. Φαντάζεστε να έχει πάντα κλειδιά, να το πάρω λίγο. Εγώ πιστεύω παίρνει μπρος έτσι. Να το πάρω, να μπω εδώ μέσα, να τρελάνε όλους, Πολλά παιδάκια σήμερα, μπορεί να έχει κυκδρομή. Ξαναβγήκαμε στο κεντρικό μουσείο. Βοτανικό μουσείο, σας ξαναλέω. Θα πάρουμε ένα ωραίο πλάνο από εδώ. Πάρω έτσι. Αυτές που βλέπετε εκεί πέρα στο κέντρο είναι Ελληνίδε. Και πάμε να περάσουμε τώρα. Αλλά δείτε, ρε παιδί μου, οι Δανείοι περιποιείς στο πάρκο τώρα. Δείτε. Πώς το καθαρίζει εδώ πέρα γύρω. Φωτιά. Ουσιαστικά καίει τις άκρες. Το παίρνει γύρω και καθαρίζει. Βλέπετε εδώ έχει διάφορα φυτά, παιδιά. Το μονοπάτι όπου πηγαίνουμε. Όλα γράφει στα αγγλικά τι είναι. Οι εξονομασίες είναι παράξενες, αλλά γράφει παρόλα αυτά. Δεν τα ξέρω, ναι. Καλά παιδιά, υπάρχουν χιλιάδες είδη φυτών.
παιδάκια γεμάτο. Αυτό τώρα, κοιτάξτε ωραία ζωή, ρε παιδί, κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα ένα υπέροχο τοπίο. Αυτό σας λέω. Κάτσε να σας πω και με την μπροστινή κάμερα. Αυτό σας λέω συνέχεια και χαίρομαι τώρα που βλέπω και αυτά τα παιδιά εδώ και αυτά εδώ πέρα πάνω στο λόφο που παίζουν και κάνουν το δρόμο τους στο Βοτανικό Πάρκο. Θα μου πεις τώρα, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν πάρα πολλές ασχολίες που μπορείτε να κάνετε που είναι πέρα από το Fortnite, που σας κλείνει μέσα σε ένα σπίτι και ουσιαστικά δεν σας αφήνει, ρε παιδί μου, να χαρείτε τις στιγμές της ζωής. Η ζωή είναι στιγμές. Πρέπει να τις χαρείτε τις στιγμές και να τις απολαμβάνετε με διάφορες δραστηριότητες και εξωτερικές εκτός της εσωτερικής του Fortnite. Δεν σας λέω να μην παίζετε καθόλου Fortnite, αλλά βάζετε πρόγραμμα. Βάζετε πρόγραμμα, παίζετε και την παλίτσα σας, βγαίνετε έξω μια βόλτα. Hey! Τρελαμένη! Τρελαμένη πιτσιρίκη, δεν το πιστεύω, μωρέ! Do you want to be in the vlog? Yeah, William! Okay. What is your YouTube channel? Hello! Nekdra, I am from Greece. Okay? Yeah. Nekdra. Nekdra! Nekdra, yeah! Nekdra! thank you. Do you play Fortnite? Fortnite, of course, eh? Fortnite, yeah. Yes, Fortnite. Okay, yeah. Do you play? Yeah. Fine. I also play. Okay. Κοιτάξτε τα παιδάκια στη Δανία πόσο καλά αγγλικά ξέρουν, παιδιά. Πάρα πολύ καλά. Bye! I love you. Τρελά παιδάκια. Τα παιδάκια ξέρουν. Καλά, εγώ δεν είμαι τόσο καλός. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τα παιδιά όλα Fortnite και Fortnite, αλλά και αγγλικά πάρα πολύ καλά. Hey! Ναι, ναι, ναι. Πες να μου κάνω subscribe τα παιδάκια τώρα. Δεν νομίζω πως θα έχω κανένα 1,5 εκατομμύριο, ρε. Αλλά δεν το. Τέλος πάντων. Αυτό που έλεγα είναι ότι πρέπει να βγαίνετε, παιδιά, από το σπίτι σας να κάνετε διάφορες δραστηριότητες. Με παίρνει η Εύα. Φιλάκια, συνεχίζουμε μετά. Εν πάση περιπτώσει, μίλησα με την Εύα. Μην παίζετε πάρα πολύ Fortnite, να βγαίνετε από τα σπίτια σας. Αυτό ήθελα να πω. Και συνεχίζουμε. Είναι υπέροχο το πάρκο. Πραγματικά υπέροχο. Εντάξει, τα παιδιά με κυνηγούσαν από πίσω και θέλανε να βγούμε κι άλλο. Αυτοί θα νομίζουν πως έχω κάνει ένα κανάλι με 5 εκατομμύρια συνδρομητές. Είναι τεράστιο το μεταξύ, δεν ξέρω σε τι σημείο έχω πάει. Κάτσε να πω από εδώ πέρα, γιατί μπορεί να σκαλώσω τον κόσμο, γιατί με βλέπει που μιλάω και μπορεί να σκαλώσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δεύτερο υπόλοιπο πάρκο. Με βλέπετε τη μούρη μου. Πάμε να δούμε, παιδιά. Όμορφα μονοπατάκια. Όμορφα μονοπατάκια. Τώρα ο κύριος αράζει. Λογικά σήμερα το vlog θα το αφήσω να είναι όλο από το πάρκο. Να είναι μικρό και όμορφο το vlogάκι. Ενώ βολταρίζουμε στο πάρκο. Θα το κρατήσω έτσι, παιδιά, να είναι μικρό, που να το δείτε να μην βαριέστε. Να κάθεστε να βλέπετε πάρα πολύ ώρα. Παπιουρίνες. Και γενικώς αυτό το πάρκο που σας λέω, παιδιά, και το που έχει τις λιμνούλες μέσα είναι στο κέντρο της Δανίας, στην Κοπενχάγη, βασικά, ουσιαστικά δίπλα στον Όπο, και εδώ πέρα που δουλεύω κιόλας. Παπιουρές. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι μιλάω, γιατί λέω ελληνικά. Και είναι μέρος όπου έρχονται να ράζουν πάρα πολλοί Δάνοι και να κάνουν και τις βόλτες τους. Και πολλές φορές βλέπω να κάνουν και τζόκινγκ εδώ πέρα. Γενικώς είναι μεγάλη η λίμνη, δεν πήγαμε γύρω-γύρω όλοι. Τώρα γυρίζουμε από εδώ και βγαίνουμε έξω από εκεί. Πάντως το όμορφο και ταυτόχρονα παράξενο είναι ότι έχει παντού αγάλματα ελληνικά. Μήπως να περάσω και από εκεί. Να το δούμε όλο το πάρκο έτσι, να κάνουμε μια βόλτα, να βγούμε από την άλλη. Ναι, πάμε να βγούμε από εκεί λίγο, μωρέ. Πάμε να βγούμε λίγο από εκεί. Θα μπορούσα σήμερα να παίξουμε Fortnite και να πάμε 1,000 συνδρομητές. Όποιος βλέπει αυτό το βίντεο και είναι αργότερα και βλέπει το βίντεο αυτό, είμαστε 9.87, γιατί μπορείτε να το βλέπετε αργότερα.
Αυτή τη στιγμή είμαι 987, δεν είμαι ακόμα χίλιους, αλλά σας ευχαριστώ πολύ όλους για την υποστήριξη, παιδιά. Μα δείτε τώρα πόσο ωραία. Πέρα μαζεμένα, αυτή δεν ξέρω τι κάνουν. Δρομούλα, αυτή είναι μεγαλύτερη, αυτή είναι λύκειο και. Βασικά δεν είναι, εδώ το λύκειο είναι. Σας ενοχλούν πολύ τα κλινκ κλινκ που κάνουν τα κλειδιά μου, τα ακούγεται στο λεφτά. Ελπίζω να μην ακούγεται. Εδώ, κάτσε να δούμε τι είναι. Εδώ. Ποια είναι, η Άρτεμις. Εδώ, με το ελάφι. Μας τιμάνε αρκετά οι Δανείοι με τα αγάλματα αυτά. Κοιτάξτε τώρα, ομορφιά. Ναι. Πάμε από εδώ πέρα που θα βγούμε από την άλλη έξοδο, όπου δεν ήρθαμε. Να μην βγούμε δηλαδή από την είσοδο που ήρθαμε, να βγούμε από την έξοδο. Εντάξει, εδώ πέρα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, ένα δασάκι έτσι για να... για περπάτημα. Γενικώς στη Δανία τώρα αυτή τη στιγμή που ανηφορίζω, είναι από τις λίγες φορές που μπορεί να ανηφορήσεις κάπου. Είναι τελείως ευθεία, παιδιά, όλα, γι' αυτό υπάρχουν και ποδηλατόδρομοι και κυκλοφορούν πάρα πολύ με το ποδήλατο, είναι και ένας από τους λόγους αυτός. Είναι πιο ξεκούραστα, πολύ πιο ξεκούραστα. Πω, πέθανα. Πέθανα, μωρό χοντρός. Θα δούμε και πλάνο της λίμνης από εδώ πάνω. Ο Μύρον είναι κάτω με το δίσκο. Δεν βγαίνει από εδώ, ρε γαμότο. Μπα. Δεν ξέρω. Φτιάχνουν εργάκι μάλλον τα παιδιά. Hey. Hey, look. Hi. It's live? No, no. But to family? Yeah. To family? No, no. YouTube, yeah. Oh, what is your YouTube channel? Nekdra. Oh, hello, we met for YouTube. Yeah. YouTube. Nice one. Oh. Wow. Thank you. What is your name on YouTube? Nekdra. Nekdra. Yeah, Nekdra. Okay. Okay. Thank you. How we send it pens? Hello, Colina, friend. Yeah. I'll show you. Hello. Give me. Παίζει μόνο τα παιδάκια σήμερα που βρήκα στο πάρκο, να πάω χίλιους μόνο από αυτούς τους Δανούς. Δεν το πιστεύω μόνο τώρα πραγματικά. Πολύ ευγενικά τα παιδάκια και ξέρουν όλοι πάρα πολλά αγγλικά. Σκαλώνω, αλήθεια σκαλώνω. Τέλος πάντων, βρήκα μια έξοδο μετά από ώρα, γιατί σοριζόμουν εδώ. Βρήκα μια έξοδο. Το πατινάκι δεξιά μου που θέλω τόσο πολύ να πάρω είναι εδώ. Κοίτα που βγήκαμε, ρε φίλε. Εδώ πέρα έχει και κάποιο άλλο μουσείο. Τώρα καταλάβω που βγήκαμε. Ελπίζω, παιδιά, να σας άρεσε και αυτό το vlog. Είδαμε έτσι και λίγους μικρούς μπόμπιρες που χαρήκανε με την παρουσία μας. Χάρηκα και εγώ. Παιδιά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, είτε live είτε vlog. Σας φιλώ, καλά να περνάτε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Γεια σας, γεια σας!